Η μάστια των ναρκωτικών στην Αθήνα τη κρίση είναι από τα πιο μεγάλα προβλήματα και θα χρειαστεί τομέ για να αντιμετωπιστεί και προφανώ ένα συνολικό σχέδιο δράση. Μέχρι στιγμή οι λεγόμενε πιάτσε των ναρκωτικών απλώ περιφέρονται στην πόλη. Η χρήση και η εμπορία δεν σταματά. Από την ομόνια πήγαν στο πλάι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, από εκεί στο πεδίο του Άριου και τώρα σε παρακείμενα στενά πάλι στο κέντρο. Θα ήθελα λοιπόν να δω ποια είναι η προσέγγιση των τεσσάρων υποψηφίων. Είναι καινούργια πολιτική, η πολιτική μείωση τη βλάβη εδώ και 20 χρόνια αυτή είναι η κυρίαρχη πολιτική. Με την κυβέρνηση του Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η κυρίαρχη πολιτική. Και κάποτε πρέπει να κάνουν έναν απολογισμό. Πόσο μείωσαν τη βλάβη. Πριν από 5 χρόνια, στην Αθήνα επιχειρήθηκε ένα πρόγραμμα στα πλαίσια τη μείωση τη βλάβη. Στο όνομα τη λίστα τη Μεθαδόνη και στο όνομα τη πιάτσα στην Ομόνια, πήγαν το πρόγραμμα Μεθαδόνη στα νοσοκομεία. Μειώθηκε η βλάβη, οι πιάτσε έξω από τα νοσοκομεία. Α πάμε στο παρκάκι του Ευαγγελισμού. Εμπόριο μεθαδόνη που παίρνεται μέσα από τα νοσοκομεία και καμία διαδικασία με του επιστημονικού όρου που προέβλεπε το πρόγραμμα τη μεθαδόνη από τη δεκαετία του 90. Δηλαδή προσωπική, προσωπική παρακολούθηση, εξετάσει ούρων, εξετάσει αίματο για να μπορεί να παρακολουθεί την απεξάρτηση. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Έχω πάει δύο φορέ στη μονάδα του Ελπίση. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Πρακτικά, πάρ τη δόση σου και φύγε, η οποία πουλιέται απ' έξω. Κάναμε street work στο πεδίο του Άρεο, με την Επιτροπή Κατοίκων του πεδίου του Άρεο. Το 50% είναι με μεθαδόνι. Γιατί, γιατί είναι γνωστό, νομίζω, σε όσου έχουμε ασχοληθεί με το θέμα, ότι πλέον ο χρήστη δεν είναι εξαρτημένο από μία ουσία, αλλά από, από πολλέ ουσίε. Πού θα πάμε τώρα, Τώρα λέει το επόμενο βήμα είναι χώροι εποπτευόμενης χρήσης. Εποπτεύουμε το θάνατο. Εποπτεύουμε τη συνέχιση της εξάρτησης ενός ανθρώπου. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, να τον αφήσουμε στον δρόμο. Πριν πάμε εκεί, για να δούμε τα street work. Το 2016 ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε και εμείς. Και Θεά, Κανά, Περιφέρεια, Δήμος. Πρόγραμμα. Ξέρετε πότε εφαρμόστηκε. Στο τέλος του 2018. Το ΚΕΘΕΑ δεν έκανε street work το 17 γιατί δεν είχε επιδότηση. Πώ λοιπόν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στον δρόμο, Υπάρχουν κέντρα φροντίδα ημερήσια. Υπάρχουν. Όμω δεν φτάνει αυτό. Θέλει προσωπικό, θέλει επιστημονικό δυναμικό, θέλει προσωπική προσέγγιση. Αλλά δεν κάνουμε πρόληψη. Γι' αυτό και τα 7 κέντρα πρόληψη του Δήμου τη Αθήνα επιδοτήθηκαν με 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ για 7 κέντρα πρόληψη. Και ω τον Δεκέμβρη το Υπουργείο Παιδεία δεν είχε υπογράψει τη σύμβαση ώστε να μπορούν τα κέντρα πρόληψη να κάνουν δουλειά στα σχολεία γίνεται πρόληψη όταν νομιμοποιούμε τη λογική του ψυχαγωγικού χασίς, όταν διαφημίζεται σε κάναβις μπαζάρ και σε κάναβις φέστιβάλ. Μπορείς να κάνεις πρόληψη την ώρα που λες ότι δεν τρέχει τίποτα. Ε, λοιπόν, αυτή η λογική είναι επικίνδυνη. Και αυτό που καταλήγει είναι στη χωροθέτηση. Ε, κοιτάξτε, εμείς το είπαμε καθαρά, δημόσια, μιλώαμε δημόσια. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο το έχουμε θέσει ή οποιαδήποτε χωροθέτηση της γειτονιές της Αθήνας θα σημάνει πόλεμο. στη δική μας αντίληψη τα ναρκωτικά είναι παράνομα γιατί είναι επικίνδυνα. Δεν γίνανε επικίνδυνα επειδή είναι παράνομα. Και αυτή, από αυτή τη σκέψη δίνουμε το βάρος στην πρόληψη, δίνουμε το βάρος στην προσπάθεια να προσεγγίσουμε αυτόν τον κόσμο ώστε να μπει στη διαδικασία απεξάρτησης, στην προσπάθεια να στηριχτεί όταν θεραπεύεται λείπει προγραμματική συμφωνία μεγάλη έκταση με το ΚΕΘΕΑ, με τι θεραπευτικέ κοινότητε, με του συλλόγου γονέων, με το 18 Άνω, με του εργαζόμενου του ΟΚΑΝΑ για να ανοίξουμε ένα πλέγμα αντίσταση. Ταυτόχρονα χρειάζεται καταστολή στα κυκλώματα και δεν καταστήλονται τα κυκλώματα όταν ο εξαρτημένο αγοράζει τη δόση του από τα κυκλώματα και πηγαίνει μετά μέσα να τρυπηθεί υπό εποπτεία. Αυτά είναι αδιέξοδα και πραγματικά ουσιαστικά οδηγούν στον εθισμό, στην ονειμοποίηση. Υπονομεύουν την πρόληψη. Γιατί η πρόληψη σημαίνει ότι έχω μια άποψη, μια αντίληψη σε σχέση με τις ουσίες. Από αυτή την πλευρά λοιπόν εμείς ιεραρχούμε την ανάγκη της πρόληψης σε συνδυασμό και με τις άλλες προσπάθειες. Γιατί εγώ θα έλεγα να δούμε τα προγράμματα μεθαδόνης. Θα τα δούμε όμως με ανθρώπους που έχουν προβλήματα και υγείας και που ταυτόχρονα θα παρακολουθούνται με τους όρους που τους έφεραν. Με βάση λοιπόν αυτά εγώ κλείνω και λέω ότι είμαστε ανοιχτοί στο να συνεργαστούμε για αυτά, είμαστε κάθετε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια νομιμοποίησης. Μάλιστα.